Κύριε Υπουργέ, πάντως είναι πρόκληση να λέει η κυβέρνηση στους βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι απαξιώνουμε εμείς το ΕΣΥ, όταν εσείς με την πολιτική σας το έχετε φέρει σε αυτή την κατάσταση. Και λέω ότι με τραγικό τρόπο δυστυχώς επιβεβαιώθηκε όχι απλά το επίκαιρο, αλλά το επιτακτικό της ερώτησης που καταθέσαμε για την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου Θύρας, Σαντορίνης δηλαδή, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, όπου επισημέναμε στην ερώτηση ότι οι ελλείψεις ειδικοτήτων εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, καθώς δεν μπορούν να υπάρξουν αντίστοιχες γνωματεύσεις των ειδικευμένων γιατρών για ασθενείς που αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα. Δυστυχώς, με τραγικό τρόπο αποδείχθηκε ότι το νοσοκομείο αδυνατεί να περιθάλψει ακόμα και τους ίδιους τους εργαζόμενούς του, ανθρώπους που προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους σε άλλους ασθενείς. Και μιλάω για την τραγική απώλεια του 42χρονου τραυματιοφορέα την περασμένη εβδομάδα, που αφού πηγαινοερχόταν στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες με υψηλό πυρετό, μετά από αεροδιακομιδή κατέληξε στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Και πόσο αλήθεια να διαγνωστεί από τι πάσχει ο συγκεκριμένος ασθενής και τι του προκαλεί τον υψηλό πυρετό, όταν μιλάμε για ένα νοσοκομείο που δεν έχει ούτε έναν για δείγμα παθολόγο, μάλλον ήταν αυτές οι περιπτώσεις που λέτε οι χειρότερες. Όταν μιλάμε για νοσοκομείο που δεν έχει μικροβιολόγο για να μπορεί να κάνει εξέταση συγκεκριμένη για το τι προκαλεί αυτού του είδους τις ασθένειες, δεν έχει ακτινολόγο, ενώ μια σειρά άλλες ειδικότητες όπως της καρδιολογίας, γενικής ιατρικής, καλύπτονται από μια γιατρό καθεμιά, και που εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον να καλύψουν τις ανάγκες του νοσοκομείου, εκτός αν εργαστούν όπως συμβαίνει συνήθως σε καθεστώς υπερεφημέρευσης ή αν συμβαίνει το άλλο παράλογο που σε αντίθεση με την κοινή λογική συνέβη από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το περιβόητο διαμάντι, το νοσοκομείο πρότυπο, ανώνυμη εταιρεία της Σαντορίνης, όπου στην πραγματικότητα θυσιάστηκε ταυτόχρονα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του νησιού, αφού οι αγροτικοί γιατροί δόθηκαν πρίκα στην ανώνυμη εταιρεία. Και πέρα από το έργο τους στα περιφερειακά ιατρία του νησιού και τις συχνότατες μετακινήσεις τους στα όρια της επαρχίας της Θύρας, σηκώνουν αυτοί το βάρος και της υποδοχής των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου σε ένα νοσοκομείο που πραγματικά τουλάχιστον για 6 με 8 μήνες βουλιάζει από κόσμο. Και βεβαίως με όλα αυτά το μεγάλος αριθμός περιστατικών που προσέρχονται στα επίγοντα και η έλλειψη βασικών ειδικοτήτων ιατρών στο νοσοκομείο καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνη και δύσκολη την εργασία τους. Για να δούμε και τους λόγους που γιατροί δεν πάνε πολλές φορές στις θέσεις στα νησιά. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτάμε με επιτακτικό τρόπο γιατί πραγματικά δεν αντέχουν άλλο τα νησιά να μετράνε απώλειες ζώων και δεν είναι δυστυχώς μεμονωμένο περιστατικό το γεγονός του 42χρονου τραυματιοφορέα. Σας ζητάμε ποια μέτρα θα πάρετε για την άμεση στελέχωση του νοσοκομείου Σαντορίνης με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, έτσι μόνο μπορεί να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του νοσοκομείου και των εργαστηρίων και να μην αναγκάζονται βέβαια οι ασθενείς να καταφεύγουν σε ιδιωτικά κέντρα ή να πληρώνουν πολλά στις συχνές αεροδιακομιδές σε άλλες περιοχές, ό,τι σημαίνει αυτό για τους συγγενείς και λοιπά που χρειάζεται να τους συνοδεύσουν. Και επίσης, για να χρηματοδοτείται το νοσοκομείο πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να παρέχει δημόσιες, δωρεάν και ποιοτικές παροχές υγείας για όλο τον πληθυσμό του νησιού. Επιλέξατε να το βάλετε αυτό σε σχέση με τη λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί είναι και το ιατρικό απόρριτο. Ο συνάδελφος, ο τραυματιοφορέας, εξετάστηκε και από ειδικούς. Είχε μια διαδικασία στο νοσοκομείο, είχε εξεταστεί, δόθηκε αντιβίωση κτλ. Στο τι έγινε, δεν οφείλεται πάντως ότι δεν υπήρχε ειδικός να τον εξετάσει και σε αυτό το συμπέρασμα. Και εμείς το διερευνούμε ανάλογα και με τα αποτελέσματα που θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Το δεύτερο, επειδή αναφερθήκατε, και θα αρχίσω από αυτό, στην λειτουργία της ΑΕΜΗ, είναι δημόσιο και έχει δωρεάν υπηρεσίες υγείας προς όλους τους πολίτες. Δεν χρειάζεται να προκαλούμε κάποια σύγχυση. Το τρίτο, αναφερθήκατε, ήταν και ο συνάδελφος προηγουμένως, γιατί ορισμένες φορές πάρα πολύ εύκολο να είναι κανείς στην αντιπολίτευση
και να εύχεται ή να λέει διάφορα πράγματα, αυξήστε τους μισθούς, κάντε αυτό, κάντε εκείνο, όπως και εσείς αναφέρατε, βγάζοντας ένα λόγο σχετικά με τη δημόσια και δωρεάν υγεία, και σας έχω ξαναπεί και από αυτό το βήμα ότι στα χρόνια, τα 5 χρόνια αυτά της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν η καλύτερη έκφαση του δημόσιου συστήματος υγείας. Έχει τα περισσότερα χρήματα, τους περισσότερους εργαζόμενους, που σας βλέπω χαμογελάτε με αυτό, αλλά αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Ο δικός σας ο λόγος είναι ο λόγος που ακούμε εδώ και 30 χρόνια. Αλλά θα έρθω στο προκείμενο. Γιατί ακούω και προηγουμένως τον συνάδελφό σας από τον ίδιο πολιτικό χώρο να λέει αυξήστε μισθούς. Ξέρετε πώς ήταν η προκήρυξη για παθολόγο στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, το οποίο αυτό μας το δίνει η ευχέρεια της ΑΕΜΗ. Έτσι, δεν έχουμε την ευχέρεια να το κάνουμε σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Γνωρίζετε πώς ήταν η προκήρυξη, για πόσα λεφτά βγήκε προκήρυξη για παθολόγο, αναισθησιολόγο, νεφρολόγο και την έχουμε ανοιχτή την προκήρυξη χωρίς να έχουμε κανένα υποψήφιο. Βγήκε για 9.000 μειχτά, 5.100 ευρώ καθαρά. Επανειλημμένα υπάρχει προκήρυξη στο νοσοκομείο Σαντορίνη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 ανοιχτές προκηρύξεις για γιατρό νεφρολόγο, πνευμονολόγο, αναισθησιολόγο με μειχτά 9.083 ευρώ, καθαρά 5.100. Έχει βγει προκήρυξη και για παθολόγο με τόσο ψηλό μισθό. Και αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ακόμη και αυτό που λέτε εσείς διπλασιάστε, αυτό είναι, δεν είναι διπλασιασμός του μισθού. Είναι πολύ περισσότερο από τα διπλά χρήματα το οποίο παίρνει κάποιος άλλος γιατρός στο ΕΣΥ. Και με αυτές τις προκηρύξεις, το λέω και είναι και ανοιχτές. Δηλαδή και ακόμη και αυτή τη στιγμή, αν θέλει κάποιος γιατρός, ένας αναισθησιολόγος, η προκήρυξη είναι ανοιχτή και μπορεί να βάλει. Είναι 9.083 ευρώ μειχτά, 5.100 ευρώ καθαρά. Και το νοσοκομείο της Σαντορίνης βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πέρα από τα προβλήματα που αναφέρατε. Και σας αναφέρω και τις ενέργειες τις οποίες εμείς κάνουμε. Βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Όσον αφορά συγκεκριμένα για τον βιοπαθολόγο που λέτε, είμαστε σε διαδικασία να υπογραφεί η σύμβαση με πάλι υψηλότερες αμοιβές από όσο δίνουμε στο υπόλοιπο ΕΣΥ. Και για τον παθολόγο, για τους καλοκαιρινούς μήνες, θα υπάρξει μετακίνηση από άλλο νοσοκομείο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Το περιστατικό με τον 42χρονο τραυματιοφορέα δεν επέλεξε εγώ, κύριε Υπουργέ, να το εντάξω στην ερώτηση. Η ίδια η πραγματικότητα και οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι μίλησαν, οι συνάδελφοί του που αποχαιρετούσαν και δίναν την υπόσχεση να συνεχίσουν τον αγώνα για να εξασφαλίζεται πραγματικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους τους κατοίκους του νησιού, μίλησαν οι ίδιοι για προδιαγεγραμμένα εγκλήματα της πολιτικής υποβάθμισης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, που εφαρμόσατε κι εσείς, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και δεν μας ξενίζει βέβαια το ότι έρχεστε εδώ να υπερασπιστείτε το καθεστώς της ανώνυμης εταιρείας μονάδας υγείας που λειτουργεί το νοσοκομείο της Σαντορίνης, ένα καθεστώς που εγγενίασε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζετε εσείς, λειτουργώντας το νοσοκομείο ως επιχείρηση, με ιδιωτικονομικά κριτήρια, που όχι μόνο βεβαίως δεν έλυσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, αλλά αυτά τελικά γιγαντώνονται. Γιατί εδώ μπορεί να απαριθμείτε, να αναφέρεστε σε ύψους μισθών κλπ. Καταρχάς, δεν ξέρω από πού ακούσατε. Εμείς δεν λέμε ποτέ ότι είναι σε μία κατεύθυνση, αν θέλετε, η λύση μόνο με την αύξηση των μισθών. Είναι προφανώς συνδυασμένα κριτήρια, γιατί πέρα από το που είναι μια άλλη συζήτηση, το πόσο είναι το κόστος ζωής στα νησιά και το τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να πάει να νοικιάσει σπίτι, να μείνει στη Σαντορίνη κλπ. Όταν οι γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν σε καθεστώς υπερεφημέρευσης, όταν για παράδειγμα προκυρήσετε μία θέση, ένας γιατρός όπως είναι θα γίνει με την παιδίατρο, που για χρόνια ήταν ένας και μοναδικός παιδίατρος στο νησί, και τώρα αυτό θα ξανασυμβεί καθώς συνταξιδοτείται, αν δεν κάνω λάθος, παιδίατρος τώρα.
Όταν λοιπόν ένας γιατρός υπερεφημερεύει, όπως συμβαίνει για παράδειγμα και με τους αναισθησιολόγους, που πρακτικά εφημερεύουν 15 μέρες το μήνα, ή για τους τραυματιοφορείς τους ίδιους, που ήταν τέσσερις όλοι και όλοι στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα είτε να μην βγαίνουν οι βάρδιες, είτε να αναγκάζονται σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών και βαριών περιστατικών να μένουν πολύ περισσότερο από το άριό τους. Όλες αυτές οι συνθήκες λοιπόν είναι που λειτουργούν αποτρεπτικά για να καλυφθούν αυτού του είδους τα κενά. Και βεβαίως δεν μας ξαφνιάζει το γεγονός, μάλλον δικαιολογεί το γεγονός, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει μια τέτοια εικόνα που είναι εντελώς αντίθετη από την εικόνα που βιώνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι της Σαντορίνης 12 μήνες το χρόνο και τους χειμερινούς, πολύ περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες, που βουλιάζει το νησί πραγματικά και οι απαιτήσεις του νοσοκομείου είναι υπερπολαπλάσιες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τολμάει ο Υπουργός της Υγείας να βγαίνει και να λέει ότι σε ένα νοσοκομείο που δεν υπάρχει παθολόγος, για δείγμα παθολόγος, όχι μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ειδικότητα, ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Δεν σας καλούμε να συναγωνιστείτε με την εξίσου τραγική κατάσταση την οποία έχει φέρει το νοσοκομείο ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας καλούμε να συναγωνιστείτε με τις σύγχρονες ανάγκες για να παρέχετε υψηλού επίπεδου υγεία, για να μην χάνονται άνθρωποι στο δρόμο. Και σας λέμε ότι, και κλείνω με αυτό, ότι καταλαβαίνουμε τώρα, ακούγοντας αυτή την τοποθέτηση του Υπουργείου, γιατί επιλέγει η διοικήτρια του νοσοκομείου όποιον αναδεικνύει αυτού του είδους τα τραγικά προβλήματα και τις ελλείψεις, να τον φημώνει και να τον τρομοκρατεί, υποβάλλοντας μηνύσεις, εξοντοτικές αγωγές, όπως έκανε τελευταία σε βάρος μιας δημοσιογράφου που αναδεικνύει τα κενά του νοσοκομείου, σε βάρος, παρακαλώ και το λέω, του Προέδρου του Συλλόγου Νευροπαθών της Σαντορίνης, που έχουν τις αγωνίες τους για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα περιθάλπτονται, σε βάρος του Προέδρου της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων και άλλων πολιτών της Σαντορίνης. Αυτά τα λέω για να αναδείξω ότι τα τραγικά κενά που προσπαθείτε να παρουσιάσετε ότι δεν υπάρχουν, έχετε αναθέσει και με άλλο τρόπο στην διοικήτρια να πραγματικά να εξαφανίζει τον όποιον προσπαθεί να αναδείξει αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώς η ίδια η πραγματικότητα σας διαψεύδει και γι' αυτό σας ζητάμε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα μέτρα που θα πάρετε για να καλυφθούν το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων με πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό, γιατί τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται ούτε με τις ολιγόμενες μετακινήσεις, ούτε με τις καλύψεις ενός αναειδικότητα γιατρού, γιατί αυτό λειτουργεί τελικά αποτρεπτικά στις συνθήκες πρόσληψης.